Η υγεία αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τι ζωέ των ανθρώπων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε ανθρώπου οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο τη υγεία από την ιδιωτική πλευρά του πράγματο, να το πούμε έτσι, σε μια πρωτοβουλία του Next Deal και του περιοδικού Health Next Generation για να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν περισσότερο την υγεία σήμερα. Έχουμε τη χαρά να παρουσιάσω του καλεσμένου μα, τον κύριο Βασίλη, Δόκτωρ Βασίλη Αποστολόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μα. Τον κύριο Ρόμπερτ Γκοσί, διευθύνων σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλιστική. Και τον κύριο Γιώργο Βελιώτη, γενικό διευθυντή του Ομίλου Inter American και πρόεδρο τη Επιτροπή Υγεία του Insurance Europe, ενό ευρωπαϊκού οργανισμού. Ε, και φυσικά τον Λάμπρο Καραγιώργο, τον αρχισυντάκτη του NextDeal.gr. Ε, Σα καλωσορίζω όλου σε αυτή τη συζήτηση και μια και το θέμα μα είναι Σύμμαχοι για την Υγεία, θα ήθελα να ξεκινήσω από τον άνθρωπο που εκπροσωπεί και τα νοσοκομεία, τον κύριο Αποστολόπουλο. Και κύριε Προστολούπουλε θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που πιστεύετε ότι ε, έχει σήμερα το σύστημα ε, υγεία στη χώρα μας. Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση και να τονίσω ότι εκπροσωπώ τον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών που δεν σημαίνει ότι κατανάγκη με τις απόψει δικέ μου συμφωνεί και ο υπόλοιπο κλάδο. Έχοντας πει αυτό για να έρθω και στο ερώτημά σας, θεωρώ ότι ο κλάδος της ιατρασφάλισης, να το πω απλά, έχει πάρα πολλές προκλήσεις κοιτώντας κανείς μπροστά. Ο κυριότερος είναι το δημογραφικό που οδηγεί σε κάποια καινούρια δεδομένα τα οποία οι αναλογιστικές μελέτες προφανώς και δεν έχουν αντιμετωπίσει. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ο ιατρικός πληθωρισμός, είναι η αύξηση σε όλα τα κόστη που εμείς σαν πάροχοι αντιμετωπίζουμε και τα οποία έχουν να κάνουν και με τον πληθωρισμό ο έρχεται από το, από το εξωτερικό αλλά και με ειδικότερα με δικές μας τοπικές εδώ συνθήκες με αποτέλεσμα και εμείς το, το, την τελευταία διετία θα έλεγα ουσιαστικά να απορροφούμε συνεχώς τα, τα κόστη ε, με αποτέλεσμα να συμπιέζονται σημαντικά τα περιθώρια κέρδους μας. Ε, θα λέω ότι θέσατε πολλά θέματα μαζί, αλλά θα τα πούμε σιγά-σιγά. Κύριε Γκουσί, ποια είναι η δικιά σας άποψη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και, και από μένα. Ε, πιστεύω πως δεν είναι ένα, ένα θέμα μόνο ελληνικό. Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και είναι το θέμα του, του πληθυσμού γενικά και της, και της ηλικίας που ανεβαίνει. Ε, εγώ πιστεύω πως η λέξη συμμαχία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε ένα κοινό εχθρό είναι ε, ο πληθωρισμός που έχει φέρει αυτό το πρόβλημα πληθυσμού και η ηλικία που ανεβαίνει. Και πρέπει μαζί να βρούμε λύσεις μέσα σε συνεργασίες και μέσα σε καινούριου τρόπους να αντιμετωπίζουμε αυτό τον εχθρό μαζί για να λύσουμε τα προβλήματα των Ελλήνων, των ανθρώπων γενικά γιατί νομίζω είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο ε, ερώτημα που έχουμε πώς να το κάνουμε βιώσιμο για την επόμενη μέρα. Κύριε Βελιώτη, αν μου επιτρέπετε, επειδή εκπροσωπείτε και την Ισούνα, κύρι Τη ασφαλιστική εταιρείε τη Ευρώπη, την Ένωση λέει, των Ασφαλιστικών Εταιρεών τη Ευρώπη. Πάντα είχα την απορία και η Ευρώπη αντιμετωπίζει λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα με την Ελλάδα στα θέματα τη υγεία, είτε δημόσια είτε ιδιωτική. Μιλάω γενικότερα για τα θέματα τη υγεία. Και από πλευρά μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, τα έλεγα πω ε, καταρχά δεν υπάρχουν δύο παρόμοια συστήματα υγεία ε, πουθενά στην Ευρώπη. Το κάθε κράτο έχει το δικό τη μοντέλο που ακολουθεί. Ε, όμως η γενική τάση είναι πως ο ιδιωτικό τομέας αναπτύσσεται και η ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση είναι αυξανόμενη στις περισσότερες χώρες. Ε, επίσης, τα δημόσια συστήματα υγείας στις περισσότερες χώρες σιγά σιγά ε, πάνε πίσω. Γιατί? Γιατί έχουν το μεγάλο βάρος και τη σύνταξη που πρέπει να, να, να κουβαλήσουν και η υγεία και σύνταξη μαζί με μια κοινωνία που ε, γερνάει, γυρ, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και είναι πιο εύκολο να κόψεις τη χρηματοδότηση στην υγεία από ότι είναι σε σύνταξη. Αυτό δημιουργεί ουρές σε πάρα πολλές χώρες και αυτό δημιουργεί και το κίνητρο για την ιδιωτική έτσι πρωτοβουλία να πηγαίνει ο ασθενής να αναζητεί καλύτερη πρόσβαση στον ιδιωτικό τομέα και δημιουργεί και την ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση είτε σε ατομική βάση είτε σε ομαδική βάση. Πάντως πολλή συζήτηση γίνεται για... και ίσως και εξ αυτού του λόγου, δηλαδή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για συνεργασία ιδιωτικών μονάδων παροχής υγείας και δημοσίου και επίσης και από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών, για συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών με δημόσιες μονάδες υγείας, παροχής υγείας. Ε, όλο αυτό μαζί λέγεται ΣΔΙΤ. Έχουμε χρησιμοποιούμε πολλέ φορέ αυτόν τον όρο. Εσεί κύριε Αποστολόπουλε, βλέπετε ας πούμε, μια, ένα περιθώριο ανάπτυξη σε αυτόν τον ΣΔΙ, με οποιαδήποτε μορφή στον τομέα τη υγεία. Νομίζω είπατε τη σωστή λέξη οποιαδήποτε μορφή, γιατί το πρόβλημα είναι ότι αν ρωτήσει 10 ανθρώπου σχεδιάζοντα την, πολιτική, όχι ασχέτω, τι θα βλέπαν αυτοί ω θα πάρει 10 διαφορετικέ απαντήσει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Γίνεται ένα τσαλαβούτημα αυτή τη στιγμή. Και θα μου επιτρέψουν ε, οι αγαπητοί κύριοι να πω ότι και αυτή την. Ιστορία για τα δημόσια νοσοκομεία και τι ασφαλιστικέ εταιρείε, εγώ τα θεωρώ ένα τσαλαβούτιμα, γιατί ναι, μεν οι ασφαλιστικέ εταιρείε σίγουρα θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν ε, να φτιαχτούν κάποιοι θάλαμοι πιο καλοί, αλλά οι υποδομέ όμω ουσιαστικά των νοσοκομείων θα παραμείνουν οι ίδιε. Ε, τα ίδια χειρουργεία, οι ίδιε κουζίνε, τα, τα ίδια μηχανήματα και ουσιαστικά θα αποστερήσουν από τον ε, φτωχό ασθενή ε, θέσει κλινών που ε, θα τι συζητήσει η ιδιωτική αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, είναι λάθος, όπως επίσης και λάθος ήταν κάποια στιγμή όταν είχε ξεκινήσει ο ΕΟΠΗ που μα είχε τεθεί σαν ερώτηση ποια θα ήταν η άποψή μα αν ο ΕΟΠΗ μπορούσε να λειτουργήσει ω ένα κομμάτι του ιδιωτικού ασφαλιστικού οργανισμού, να χρεώνει κάποιο ασφάλιστρο, ούτω ώστε οι ασθενείς του, εάν ε, χρειαστεί να νοσηλευτούν, από αυτό να, να χρηματοδοτούν την διαφορά τη θέση Θεωρώ ότι αυτά είναι ε, δύο σενάρια εκτό ε, πραγματικότητα. Αυτό που είναι τη ε, πραγματικότητα είναι ότι εμεί η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά και οι ιδιώτες ε, πάροχοι, τα, τα νοσοκομεία, ε, αποτελούμε τους βασικούς πυλώνες του συστήματος της ιδιωτικής ε, υγείας, που όπως όλα δείχνουν, ε, θα υπάρχει πάντοτε σε όλες τις χώρες. Βεβαίως το μείγμα είναι θέμα Κάθε χώρα, ε, ποιο θα είναι το, το βέλτιστο και οι αγορέ, νομίζω, είναι εκείνε οι οποίε θα το, θα το καταδείξουν. Και πρέπει εμεί, όντα ε, η κότα και το αυγό, θα έλεγα, γιατί κανένα δεν, μπορεί, δεν υπάρχει αυτή πώς αρμονικά θα συνεννοηθούμε, θα αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις και θα φτιάξουμε συνεργασίες και πολιτικές οι οποίες ε, θα εκφεύγουν το τι θα γίνει φέτος και του χρόνου, αλλά σε ένα βάθος χρόνου αυτές οι συνεργασίες να είναι βιώσιμες και να είναι βεβαίως αμοιβαίως ε, επωφελείς. Γιατί νομίζω ότι μόνο τέτοιου είδους συνεργασίες ε, μπορεί να έχουν το θετικό αποτύπωμα και στα αποτελέσματα των εταιριών, αλλά πολύ περισσότερο και στον κόσμο, ο οποίος ε, Εμπιστεύεται το σύστημα για να πάρει υπηρεσίε. Και λέω και κάτι τελευταίο, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, οι οποίε είναι γνωστέ. Έτσι, αναφέρομαι στο rebate και το, το clawback. Είναι παλιά άλλωστε η, η συζήτηση. Και αναρωτιέμαι πώ ένα μνημονιακό μέτρο εξακολουθεί να υφίσταται και δει να διατηρεί και τον οριζόντιο χαρακτήρα του, γιατί καμία συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ ούτε με το νεοποίηση, αλλά ίσω και με τι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε για την παράμετρο ποιότητα. Ε, άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει και αυτό στο, στο τραπέζι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, υπάρχουν και APIs και μηχανισμοί που μετράνε την ποιότητα. Άρα κάποια στιγμή λοιπόν θα, θα πρέπει να ενσκύψουμε σε αυτό το, το κομμάτι. Ε, και βεβαίως υπάρχουν στρεβλώσεις όπω η ξαφνική είσοδο και η κατακόρυφη αύξηση του ΦΠΑ στην, στην υγεία, όπου από το 0% προμνημονίων έχουμε βρεθεί σήμερα στο 24%. Ε, και νομίζω και το γεγονό ότι πάρα πολλέ δαπάνε και αυτέ των ασφαλίστρων δεν εκπίπτουν φορολογικά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ένα σύστημα το οποίο δεν είναι επαρκέ να εξυπηρετήσει τον πολίτη να οδηγεί τον κόσμο σαν ένα εναλλακτικό και αξιόπιστο εναλλακτικό σενάριο στην ιδιωτική υγεία και την ιδιωτική ασφάλιση και από την άλλη να τον τιμωρεί αυτές τις δαπάνες που, που κάνει να μην έχει κανένας είδους έκπτωση φορολογική. Κύριε Κουσί, τι απαντάτε σε όλα αυτά? Ε εγώ νομίζω πως ήρθε η στιγμή να λάβουμε πολύ μεγάλα μέτρα ούτω ώστε να υπάρχει μια αληθινή συμπληρωματικότητα μεταξύ τα διάφορα συστήματα. Δεν υπάρχει πια ανταγωνισμό μεταξύ το, το δημόσιο και το ιδιωτικό. Υπάρχουν ανάγκε. Υπάρχει μια υποδομή που δεν φτάνει για, όλη την, για όλο τον το, 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 κόσμο και πρέπει να βρούμε λύσεις ούτω ώστε να μπορούμε να καλύψουμε ε, όλους, τις, όλες τις ανάγκες των ανθρώπων με, μια, ε, με ένα μίξ διάφορων λύσεων που παίρνω το παράδειγμα του γαλλικού συστήματος παράδειγμα της χάρη, που στο τέλος το ιδιωτικό και το δημόσιο είναι μαζί και έχουμε ένα ε, κομμάτι δημόσιο που καλύπτει βασική, το βασικό έξοδο και ένα συμπληρωματικό από τα Μιτουέλ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, που καλύπτουν το έξοδο παραπάνω. Αν αυτή η συνεργασία μεταξύ όλους τους παίχτες λειτουργήσει σωστά, θα είναι κάτι βιώσιμο για τον Έλληνα και για το, και για το μέλλον. Γι' αυτό εγώ πιστεύω πως πρέπει να σταματάμε να κοιτάμε... Φταίει αυτό που ανεβαίνει η τιμή, ή φταίει ο άλλο. Η οικονομία είναι αυτή που είναι. Αν το παίξουμε μαζί αυτό το παιχνίδι, στο τέλο τη ημέρα ο πελάτη, ο ασθενή, θα βρει τη λύση στο πρόβλημά του. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα εντελώ ιδιωτικό τομέα, ίσω μπορεί να βρει μια λύση με ένα υβριδικό, α το πούμε έτσι. Ε, Όμω οι ανάγκε είναι τόσο μεγάλε που ο μοναδικό τρόπο είναι να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Να προσθέσω και ένα πράγμα. Εγώ πιστεύω πω το αληθινό θέμα, τώρα αν μπούμε πραγματικά στο, στο ασφαλιστικό κομμάτι, είναι ότι ε, το ποσοστό ασφαλισμένων είναι πολύ μικρό. Έχουμε μία δαπάνη που είναι αυτή που είναι, γιατί οι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Και αυτή η δαπάνη μοιράζεται μεταξύ λίγων ανθρώπων, αυτοί που ασφαλιστήκανε. Αν αυτοί που δεν έχουν ακόμα ασφαλιστεί πληρώναν ένα κομμάτι αυτή τη δαπάνη, το συνολικό κόστο ασφάλιση για τον καθένα θα ήταν πολύ πιο μικρό το mutualization. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως και η ασφαλιστική συνείδηση, αν καταφέρουμε όλοι μαζί να την βελτιώσουμε, θα κατεβούν οι τιμές για τους πελάτες, η ποιότητα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα είναι μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει τρόπος να, 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 να έχουμε funding, να, να βρίσκουμε τα λεφτά για να πληρώνουμε πολύ υψηλή ποιότητα ε, ε, λύση. και στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι ένα βιώσιμο σύστημα για το μέλλον. Λαμπρό, πες μου. Ναι, ήθελα να πω ότι από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις, ε, έχουμε τις ασφαλιστικές θερίες, έχουμε και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και έχουμε και τα δημόσια. Διαφάνη και ίσως λίγο από την τοποθέτηση του κ. Αποστολόπουλου, ε, ότι... Διαφωνείτε με αυτό, το, μάλλον το είπατε καθαρά, ότι διαφωνείτε με αυτό το μέτρο του να πάνε οι ασφαλιστικέ εταιρείε στα δημόσια νοσοκομεία. Θεωρείτε ότι είναι άστοχο. Καταρχάς, και... δεν μου πέφτει λόγο. <laughs> ναι, ναι, εντάξει, ναι, ότι είναι άστοχο. <laughs> Αλλά σαν ναι, άνθρωπος ναι. του χώρου, κανένα το σχόλιο. Δικαιούστε ναι. να έχετε και μια άποψη, αυτό, γιατί είστε και ναι. μέσα σε τον χώρο τη υγεία. Ναι. Επειδή έχουμε όμω τώρα και τα απογευματινά χειρουργία που έρχεται ε, σαν μεταρρύθμιση, α πούμε, σε εισαγωγικά. Και ήδη και οι ασφαλιστικέ εταιρείε προετοιμάζονται για ε, Ξέρω, να προσφέρουν κάποια προγράμματα mm -hmm. ή κάποιε υπηρεσίε προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι, έχετε την ίδια άποψη και γι' αυτό, Α πούμε, ότι κακώ ε, ε, ανοίξαν αυτά, ή τέλο πάντων ε, θα μπορούν να μπουν εκεί και ασφαλιστικέ εταιρείε, ή είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Γιατί, για να το πούμε ολόκληρο, mm -hmm. ότι πολλοί λένε ότι αυτό ανταγωνίζεται ευθέω στον ιδιωτικό τομέα τη υγεία και θα έχετε θέμα και εσεί, α πούμε. Θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ούτω ή άλλω υπάρχει μια υπερβάλλουσα ζήτηση. Ε, και βεβαίως υπάρχουν και μεγάλες λίστες αναμονής σε συγκεκριμένες ειδικότητε. Οπότε το Υπουργείο Υγείας θεωρώ ότι προσπαθώντας να αναζητήσει μια διέξοδο επέλεξε αυτό το, το μέτρο. Νομίζω αυτό το μέτρο θα το κρίνει πραγματικότητα τελικά ε, αν ήταν σωστό ή όχι. Μέχρι στιγμής ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κίνηση ε, στα απογευματινά χειρουργία χωρίς ωστόσο να καταλαβαίνω ότι αθρηστικά ε, εξυπηρετούνται περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή, μάλλον, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση που έχω, ότι μετατοπίζεται ένα κομμάτι των πρωινών χειρουργείων το χειρουργείο χειρουργείο. απόγευμα, παρά ότι αθρηστικά ο αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών ε, βελτιώνεται. Μάλιστα. Πάντω, για να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα, που είναι και το στο βασικό μα θέμα, μάλλον, που είναι συμμαχία για την υγεία, ήδη διαφ, διαφάνει εδώ από τι πρώτε κουβέντε ότι υπάρχουν. Ε, μάλλον, να το πω αλλιώ, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ασφάλιση. Με τον πάροχο των υπηρεσιών υγεία είναι τα δύο, δύο αντίθετη σε εισαγωγικά πόλη. Δηλαδή, και με την έννοια ενό υγιού ανταγωνισμού. Ο ένα αγοράζει, ο άλλο πουλάει. Και για να λέμε και όλο το πακέτο, υπάρχουν ειδικά στην Ελλάδα και λίγο πολυακέ ε, συνθήκε από τον τομέα τη υγεία. Θα έλεγε ο κύριο Γκοσία, α πούμε. Έτσι, για να... ε, θέλω λοιπόν πάνω σε αυτό να δούμε, υπάρχει έδαφο για μια πραγματική συμμαχία στην υγεία, και ποια μπορεί να είναι τα πρώτα σημεία που μπορεί κάποιος ας πούμε να πατήσει και να πει ότι ασφαλιστικές εταιρείε και νοσοκομεία αντί να βρίσκονται κάθε εβδομάδα να, στις, στις, πώς θέλει, να διαβουλεύονται να, στη διατησία ας πούμε να έχουν ένα μια πιο κοινή στρατηγική να το πω έτσι προς όφελος του ασθενούς. Αυτό είναι το Ως, ζητούμενο. Ε, ε, επειδή είπατε πολλά και δεν είπατε θέλω πολλά, να, ναι, να μου διαφύγει είναι κάτι αυτό. γιατί είναι σημαντικά ναι. όλα σας τα, τα ερωτήματα να πω ότι και Προφανώς η άποψή μου είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι πάροχοι πρέπει να είμαστε σε διάλογο, σε ένα αποτελεσματικό διάλογο. Δεν αποδέχομαι τον όρο ολιγκολιακή θέση αναφορικά με τις κλινικές. Ίσα ίσα και η συγκέντρωση αντίστοιχα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στον κλάδο των ασφαλιστικών, θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς κάτι αντίστοιχο. Πολύ δε περισσότερο όταν στο δικό μας τον κλάδο, και νομίζω οι κύριοι το ξέρουν, υπάρχει η κουλτούρα της ασυνενοησίας, ε, που καθένας κοιτάει να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του άλλου, να το πω έτσι πολύ απλά, ε, για να κάνει κάποιο καλύτερο deal με τις ασφαλιστικές. Όπως επίσης και η αφεντηρία του καθενός μας δεν είναι η ίδια, γιατί ε, άλλο πράγμα ε, έχει σαν management να έχει ένα mandate, ότι πρέπει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να βγάλεις κάποια κερδοφορία, γιατί αυτό ο μέτοχός σου σου έχει ζητήσει για τους δικούς του λόγους, και άλλο να έχει, όπω εμεί όπως εμείς, ας πούμε, καλή ώρα, ένα χρονικό ορίζοντα, ο οποίος είναι αδιευκρίνιστος και μέσα στον οποίο έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε την πολιτική μας. Κύριε να Έχουμε πάρα πολλά κοινά συμφέροντα και το πρώτο είναι να είναι ικανοποιημένο ο πελάτης. Νομίζω πως εκεί ε, μπορούμε να μιλάμε για πολλά πράγματα αλλά στο τέλος της ημέρας, αν δεν, ε, δεν είμαστε σύμμαχοι σε αυτό δεν είναι βιώσιμο το σύστημα. Ε, πρέπει να δημιουργηθούν λοιπόν οι συνθήκε για να είναι ένα σύστημα που ο πελάτη μπορεί να πληρώσει. Και με αυτό μίλησα για ασφαλιστική συνείδηση, αλλά γι' αυτό βλέπω και ότι υπάρχει περιθώριο για όλα αυτά τα συστήματα που λέμε το, ε, το εντελώ δημόσιο, το υβριδικό και το ιδιωτικό. Και ότι δεν θα υπάρχει κανιβαλισμός μεταξύ του. Το αντίθετο, οι ανάγκε είναι τεράστιε. Οι ανάγκε είναι τεράστιε για ποιοτική υγεία. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν τη δύναμη να επενδύσουν σε πολύ πολύ ε, ποιοτικά ε, ε, συστήματα και, και υπηρεσίε. και νομίζω πως εμείς σαν ασφαλιστικέ εταιρείε θέλουμε να το υποστηρίξουμε. Εκεί μετά πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Σκέφτομαι τον, το φορολογικό τομέα που ο κ. Αποστολόπουλος είπε και λίγο νωρίτερα που νομίζω είναι ένα πρακτικό παράδειγμα που μπορούμε να είμαστε εντελώ σύμμαχοι διότι είμαστε σύμμαχοι και με όλου. Δηλαδή και το δημόσιο έχει συμφέρον να, να είναι βιώσιμο αυτό το σύστημα. Γιατί... Μιλάτε για το ΦΠΑ τώρα. Για το ΦΠΑ, ακριβώ. Νομίζω πω εκεί υπάρχει πολύ περιθώριο να βοηθήσουμε του Έλληνε να έχουν ένα πιο εύκολο access στο σύστημα υγεία και εμεί, σαν ασφαλιστικέ εταιρείε, μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να υποστηρίξουμε οτιδήποτε υπάρχει σαν υποδομή. Ε, και εγώ δεν πιστεύω στον κανιβαλισμό. πραγματικά. Νομίζω πω είναι πραγματικά συμπληρωματικά όλα τα συστήματα. Κύριε Βελιά, Οι ανάγκε είναι τεράστιε. Ε, θεωρώ πω το μέλλον είναι συνεργασίε σε όλα τα επίπεδα. Ε, αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, γίνεται σε πολλά επίπεδα. Α πούμε, το μοντέλο τη Ολλανδία είναι μια συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όπω και στην Ελβετία. Ε, πήρε πολλά χρόνια να διαμορφωθεί. Και θα πρέπει και εμείς εδώ στην Ελλάδα να βρούμε ένα μοντέλο που ταιριάζει για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί, Γιατί σήμερα ο Έλληνα δίπλο πληρώνει. Πληρώνει τους φόρους, πληρώνει τις εισφορές, πληρώνει από την τσέπη και πληρώνει και ιδιωτική ασφάλιση. Ε, για το ίδιο αγαθό. Ε, τι αναζητεί, καλή ποιότητα και εύκολη πρόσβαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως είμαστε εδώ σήμερα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η πρόσβαση. Και αυτό ισχύει σε ένα βαθμό και στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα όπω είμαστε, γιατί έχει αυξηθεί η ροή και η νοσηρότητα και η. Έχουν η... ουρέ στο... και, στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και στα ιδιωτικά δηλαδή. έχουν γεμίσει. Άρα εδώ είναι θέμα πρόσβαση. Άρα πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τι υποδομέ και ο ιδιωτικό και ο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να υπάρχει και μια ισορροπία. Η μεγάλη πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά είναι το κόστο των ασφαλίστρων. Ο κόσμος δεν αντέχει να πληρώνει αυτά τα ασφάλιστα και δεν αντέχει να πληρώνει και τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που υποχρεωνόμαστε τώρα να βάζουμε, γιατί το κόστος έχει ξεφύγει. Άρα ε, πρέπει να βρούμε οποιοδήποτε τρόπο ε, μπορούμε ε, να μειώσουμε αυτό το κόστος, γιατί αυτό θα φέρει και περισσότερους ε, Έλληνες πολίτες στην ιδιωτική ασφάλιση και νομίζω, ξεκινώντας με το φορολογικό καθεστώς του ΦΠΑ, θα είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα να κάνει μια έτσι σημαντική μείωση, να επιτρέψει μια σημαντική μείωση στο κόστος. Ε, όσο αφορά τα μοντέλα τώρα συνεργασίας, εγώ προσωπικά ε, θεωρώ πως επειδή το έχω ζήσει και το βλέπω και σε άλλες χώρες, οι συνεργασίες και με το δημόσιο τομέα δουλεύουν. Θεωρώ πως τα απογευματινά γιατρία, τα χειρουργεία είναι ένα πρώτο βήμα. Μπορεί να μην είναι τέλειο όμως ε, ικανοποιεί, ε, μικραίνει τις λίστες, δίνει κάτι επιπλέον και στους γιατρούς στο δημόσιο, οι οποίοι οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί σε επίπεδο ε, και νομίζω αυτό μπορεί και να φέρει και μια ισορροπία. Και πιστεύω, κοιτάζοντας μπροστά, πως υπάρχει έδαφος συνεργασίας και για καινούρια μοντέλα, έτσι, πιο ανάπτυγμενα μοντέλα ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Τώρα είπατε για το, α, για το ΦΠΑ που θα, θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ και τους δύο κλάδους. Αλλά ε, άλλοι τρόποι όπως τα περίφημα DRG, τα, πρωτόκολλα, τα γιατρικά πρωτόκολλα, θα ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε ενδεχομένω προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Αποστολόπουλε. Η συζήτηση γύρω από τα DRG είναι πάρα πολύ μεγάλη και η προσπάθεια που ξεκίνησε με τα, με τα ΚΕΝ, με όλα τα προβλήματα βέβαια. Ε, εάν αυτή είναι η κεντρική πολιτική κατεύθυνση, προφανώς και εμείς είμαστε εκεί να το, να το υποστηρίξουμε. Ε, βεβαίως, κοιτώντας κανείς στην διεθνή αγορά, βλέπουμε ότι μια στροφή στο value-based healthcare. Αυτή είναι η τελευταία τάση. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε επιλεγεί με έναν τρόπο δημιουργικό να, να συνεισφέρουμε στην υιοθέτηση όποια νου συστήματος κριθεί αναγκαία. Και βεβαίως το DRG πράγματι θα φέρει ουσιαστικές τομές. Κάπου θα αγγίξει και το κομμάτι του γιατρού που μέχρι τώρα φαίνεται να είναι εκτός της, της, της συζήτηση, ενώ ναι. επί της ουσίας είναι τριμερές το, το θέμα, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείε, γιατί και εμείς δεν έχουμε, την αν θέλετε, το μηχανισμό τους γιατρούς να τους κατευθύνουμε είναι αυτοίπαρκτοι με τις δικές τους απόψεις και δοξασίες. Άρα λοιπόν ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι ένα, ένας μηχανισμός που κάπως θα προσπαθήσουμε να φέρει μια ε, ε, ισορροπία. Κύριε Κωσή. Τα DRG δεν θα αλλάξουν την οικονομική ισορροπία που υπάρχει γύρω από τις υπηρεσίε, αλλά θα απλοποιήσει πάρα πολύ τη διαχείριση. Και εγώ νομίζω ότι αν συμφωνήσουμε σε μοντέλα που να καλύπτουν πραγματικά τα αληθινά κόστη και να είναι ρεαλιστικά, μετά η εφαρμογή του θα βοηθήσει και τι ασφαλιστικέ εταιρείε και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να έχουν διαδικασίε που να είναι πιο απλέ. Λιγότερο κόσμο που κάνει γραφειοκρατικά πράγματα και στο τέλο τη ημέρα διαφάνεια στο πώ ξοδεύονται τα λεφτά και πώ λειτουργεί το. Κάθε τιμολόγιο και κάθε αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Το συμφέρον νομίζω είναι όλων να, να εφαρμοστούν με το σωστό τρόπο, βεβαίω να είναι δίκαιο για όλους, αλλά είναι μια βελτίωση και μια απλοποίηση μιας, ενός μοντέλου που σήμερα είναι πολύπλοκο. Έχω πολύ κόσμο στην εταιρεία που μόνο κοιτάει τιμολόγια και κοιτάει κάθε γραμμή. Είναι ένα πράγμα που είναι άχρηστο στο τέλο. Γι' αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Κοιτάει τιμολόγια γιατί έχει δια, βλέπει και πολλέ χρεώσει παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Δεν, Λένε. Δεν είναι αυτό. Λένε, έτσι. Δεν είναι αυτό. Τα DRG τα απλοποιούν πραγματικά τον το τρόπο διαχείριση των αποζημιώσεων για τι ασφαλιστικέ εταιρείε τουλάχιστον. Είμαστε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά είμαι υπέρ. Νομίζω είναι μια βελτίωση που έχει ένα, ένα όφελο για όλου. Κύριε Βελιώτη, εικόνα από την Ευρώπη ποια είναι. Κοιτάξτε, οι περισσότερε χώρε έχουν DOGs. Είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώ κεντρικά και αναχώρα. Είναι ένα σύστημα με ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και διαφάνεια. Τώρα, την τιμή που θέλει ο καθένα να βάλει στο κάθε πακέτο, αν θέλετε, αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευση. Αλλά αυτά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ε, τολάχιστον μπορείς να συγκρίνεις μήλα με μήλα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρο για την επέμβαση χωλής αν οι τρεις αυτές επεμβάσει έχουν το ίδιο, αν θέλετε, ε, ε, τη χρήση μέσα και αυτά. Μπορεί να είναι τα ίδια περιστατικά, η, η μία να, να χρεώνεται χίλια και άλλη 3.000. χιλιάδε. Ε, δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντω, για να. και συγγνώμη, Λάμπρο, ε, για να φύγουμε από το θέμα του κόστου, ε, είναι γεγονό ότι η υγεία, όπω είπαμε και στην αρχή, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό για τη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτό, ε, όμιλο ιατρικού μια και είστε εσεί εδώ, ε, κάνει πάντα ένα βήμα μπροστά, όπω είναι και το μότο σα εξάλλου. Ε, ποια πιστεύετε είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο κομμάτι τη υγεία για να έχουμε καλύτερε υπηρεσίε ε, για τον ασθενή ή τον ε, καταναλωτή γενικότερα, Τα νέα δεδομένα θα έλεγα ε, είναι η πολύ μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό, ως παγκόσμιο θα, θα έλεγα, με αποτέλεσμα ενώ θα μπορούσαμε εν να αυξήσουμε το το capacity, ε, είναι πλέον ο ανθρώπινος σπόρος που αυτό το καθιστά δύσκολο. Το δεύτερο είναι η τεχνολογική εξέλιξη που ουσιαστικά ο κύκλος ζωής των μηχανημάτων και των τεχνολογιών πλέον μειώνεται σημαντικά. Άρα, αυτό μα καλεί για συνεχεί και ακόμα μεγαλύτερε επενδύσει προκειμένου να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά, όπω πολύ σωστά είπατε. Και το τρίτο είναι με την επέλαση αυτή τη τεχνολογία των μεγάλων δεδομένων τη τεχνητή νοημοσύνη, ποιε από αυτέ τι τάσει θα επικρατήσουν και πού κανεί θα πρέπει να επενδύσει για το ουσιαστικό λόγο που είναι η βελτίωση τη παροχή υπηρεσιών υγεία. Κύριε ε, η συμμετοχή τη ασφαλιστική εταιρεία σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντική, διότι είστε ο χρηματοδότη, αν θέλετε, τόσο σε κάποιον που μπορεί να απολαύσει τέτοιε υπηρεσίε υγεία, αλλά πολύ περισσότερο σε κάποιον που δεν μπορεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν που μπορεί να υπάρχει στο μέλλον στο κομμάτι τη υγεία για εσά, Η μεγαλύτερη πρόκληση, νομίζω, είναι όλοι μαζί να χτίσουμε βιώσιμα οικοσυστήματα. Να πάμε πέρα από το απλό ε, είσαι ασθενής, έχεις μια αρρώστια, πληρώνω. Να μπούμε στην πρόληψη για να βοηθήσουμε να υπάρχουν λιγότερες ανάγκες, λιγότεροι άνθρωποι που αρρωσταίνουν και λιγότερα έξοδα στο τέλος. Αυτό είναι το ένα. Πώς μπορούμε μαζί να υποστηρίξουμε μια κουλτούρα πρόληψης που να, να, να μπει σε όλη την, την κοινωνία. Δεύτερον, ο ασθενής περιμένει μια απλή ζωή, μια εύκολη ζωή, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι εμείς σαν ασφαλιστικές εταιρείε είμαστε σύμμαχοι μαζί με όλες τις, α, α, όλα τα νοσοκομεία και όλα τα ιδιωτικά, α, ιδιωτικές κλινικές για να χτίσουμε ένα μοντέλο πιο απλό για τον καταναλωτή. Αρρωσταίνω, δεν χρειάζεται να ψάχνω πώ θα κάνω πιο γιατρό. Αν μπορούμε να χτίσουμε κάτι που να απλοποιεί τη ζωή του ανθρώπου, αυτό προσφέρει αξία στον πελάτη. Και τρίτον, Νομίζω πως το να καταλάβουν όλοι ότι καλύτερα να πληρώνει λίγο πάντα από μικρό παιδί μέχρι το τέλο, παρά να πληρώνει μόνο όταν αρρωσταίνει. Το out of pocket σήμερα, το ποσό που πληρώνεται από την τσέπη από ανθρώπου που δεν είναι ασφαλισμένοι, είναι πολύ μεγάλο. Ε, αντίθετα, οι ασφαλισμένοι είναι το ποσοστό πολύ μικρό. Επαναλαμβάνω και επιμένω πάρα πολύ. Η ασφαλιστική συνείδηση είναι ένα κλειδί. Για να γίνει αυτό το σύστημα υποφερτό για όλου για να είναι βιώσιμο, πρέπει μαζί να το, να το σπρώξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέλο, ε, θα έλεγα το φορολογικό κίνητρο, το FIPA, μπορεί να είναι κάτι που να βοηθήσει για να το κάνουμε ακόμα πιο βιώσιμο. Αυτέ είναι οι προκλήσει. Αν τα καταφέρουμε, αυτό είναι ένα πάζλ που, αν μπουν αυτά τα κομμάτια μαζί, νομίζω ο Έλληνα θα έχει μπροστά του περισσότερο peace of mind, γιατί το σύστημα θα λειτουργήσει. Είμαι σίγουρο ότι συμφωνείτε, κύριε Βελιώτη. Έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω θέλει μια καινούρια προσέγγιση για το μέλλον, γιατί οι δύο μεγάλε προκλήσει από πλευρά ασθένεια που βλέπω είναι οι χρόνιε παθήσει, που όσο γεννάει ο πληθυσμό, όλο και περισσότερο πάσχει από χρόνιε παθήσει, οι οποίε παθήσει αυτέ χρειάζονται συχνή έτσι, παρακολούθηση αλλαγή στον τρόπο ζωής, φάρμακα, αντιμετώπιση και επίσης το άλλο μεγάλο που συνδέεται πάλι με τη γίνηση του πληθυσμού, και αυτό δεν είναι του μέλλοντος, είναι του παρόν, είναι τα, τα οκολογικά, η καρκίνια ε, Βλέπουμε μια ε, γεωμετρική αύξηση σε συχνότητα τον, ε, στο καρκίνο, όπως επίσης όμως υπάρχει και πολύ σημαντική ε, έρευνα και ε, θα λέγα, ανάπτυξη στην <coughs> αντιμετώπιση του καρκίνου. Ε, πιστεύω πως το μέλλον θα έχει να ε, χρειαστεί καινούρια μοντέλα να αντιμετωπίζουν αυτές τις δύο κατηγορίες και μακρο, μακροπρόθεσμα πιστεύω και ο κίνος θα αντιμετωπιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό σαν μια χρόνια πάθηση και ο κόσμος θα πεθαίνει με καρκίνο και όχι από καρκίνο. Αλλά το κόστος και το άλμα που πρέπει να κάνουμε σαν σύστημα είναι τεράστιο. Αυτό για μας σαν ασφαλιστική εταιρεία είναι και μια πολύ μεγάλη έτσι, ευκαιρία νομίζω γιατί τα άτομα που, τα ασφαλίζουν, που, ασφαλίζονται μαζί μας αυτά τα μένουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους μαζί μας. Ε, το... ε. Δεν θα το αντιμετωπίζετε ασφαλιστικά τον καρκίνο σαν ε, όπως σήμερα ας πούμε τέλος πάντων που είναι εξαίρεση ή δεν ξέρω ε, πολλές φορές δεν μπορεί να ασφαλίσει και κάποιον που στο παρελθόν έχει ασθενήσει από καρκίνο έτσι ήταν μάλιστα. Στην αρχή είπε ο κύριος Αποστολόπουλο για τον πληθωρισμό. Οι, ασφαλιστές, οι ασφαλιστικές θερίε λένε για τον ιατρικό πληθωρισμό και επειδή μπορεί αύριο να μας διαβάσουν, να μας δουν και οι ασφαλιστές, είναι από το τρίτο, ο τρίτος παίκτη, α το πούμε έτσι, σε αυτή τη σχέση που φωνάζει ότι τα συμβόλαια, όπως το είπατε κιόλας και εσείς κύριε Κουσή, πολύ, αυξάνουν συνέχεια, είναι πολύ πιο ακριβά και οι ασφαλισμένοι τα κόβουν και τέλο πάντων δημιουργείται ένα σοβαρό κύκλο. Ποιο είναι υπεύθυνο για τον πληθωρισμό αυτόν τελικά, δηλαδή και πόσο μάλλον αξίζει μια προσπάθεια στο να βρούμε τον φταίχτη, α το πούμε, και να μπορέσουμε να το θρησκεύσουμε, γιατί υποτίθεται οι δύο πόλοι, όπω είπα, πρέπει να είναι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια τη υγεία. Και το λέω αυτό με την εξή Ο κύριο Αποστολόπουλο είπε για την ιατρική τεχνολογία, για την ανάγκη απόσβεση των επενδύσεων αυτών, τη ανανέωση. Εσεί μπορεί να πείτε, σαν ασφαλιστέ, το ξέρω και από το ρεπορτάζ, ότι φέρνουν ένα μηχάνημα καινούριο ρομποτικό αμέσω, α πούμε, ε, πώ το λένε, στρέφουν εκεί τη... του ασθενεί για να το αποσβέσουν. Είναι καθημερινά ε, θέματα που τα ακούμε. Νομίζω όμω ότι υπάρχει και η ευρύτερη επιστημονική άποψη από αυτό και θα άξιζε να την ακούσουμε. Κοιτάξτε, όπως... Το φταίχτη, mm -hmm. για να δούμε και την αιτία. Όπω είπατε, εγώ δεν μπορώ να δείξω το δάχτυλο σε κάποιον, να πω ότι είναι ο, ο φταίχτη. Ε, νομίζω και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που ακούστηκαν προηγουμένω ότι μιλάμε για ένα οικοσύστημα. Σε αυτό το οικοσύστημα, ο καθένα πρέπει να καταλάβει το ρόλο του και αυτό που του, που του αναλογεί. Και πιστεύω απόλυτα στο ότι, γιατί και εμεί έτσι βλέπουμε τον οργανισμό μα να μετεξελίσσεται στο, στο μέλλον, ότι πρέπει με τον κάθε άνθρωπο. Ε, να έχεις μία σχέση ζωής και να είσαι κοντά του από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που θα φύγει. Με μοντέλα πρόληψης, συγγνώμη, προαγωγικής υγείας και παρέμβασης ελάχιστα επεμβατικής, εκεί που βεβαίως ε, σηκώνει, πιο βαριάς εκεί που δεν σηκώνει και ευζωία και μακροζωία. Αυτό λοιπόν σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο κουλτούρα με ασφαλιστική συνίδηση, ε, που ο καθένα αυτή του την ανάγκη θα την υποστηρίξει με το αντίστοιχο ασφαλιστικό συμβόλο. Νομίζω ότι αυτή, ναι, η, αυτό είναι το μέλλον και εκεί που θα πρέπει κανεί να κοιτάξει μπροστά. Και όχι να μπούμε αυτή τη στιγμή σε ένα blame game, φταίει ο ένα ναι. φταίει ο άλλο. Ναι. και να, ε, να πούμε γιατί αυτέ οι διαδικασίε είναι ατέρμονε, γιατί και εμεί δεν πληρωνόμαστε στην ώρα μα, ε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Είδα Αυτά, ξέρετε, έφερε. Θέλουμε, έφερε. Θέλουμε, εδώ πέρα θέλουμε τον, τον ασθενή να το τον ε, χειρουργείο που πουλάνε έκαν... που έκανε... ρομποτικά ή όχι, δεν ξέρω, ναι. αλλά ό, όχι να τον θεραπεύσουμε με φάρμακα. Μου έκανε εντύπωση πάντω είδα τα αποτελέσματα σα. Έχετε. Να μην πούμε τώρα σε τελείω οικονομικά, αλλά θέλω να πω ότι έχετε πάρα πολλέ απαιτήσει εμπορικέ ενώ από ε, του πελάτε, α πούμε έτσι. Ναι. Είναι μεγάλο αυτό το κομμάτι των ασφαλιστικών εταιριών ή είναι ιδιωτών ναι. περισσότερο όχι, ή είναι, είναι τον Όχι, είναι ε... των Πληρώνουν πιο αργά, οπότε γι' αυτό Εντάξτε, είναι... Εντάξει, η διαδικασία... Είναι συμφωνημένη, Πο βέβαια, φαντάζομαι. Χωρίς να φαντάζομαι, θέλω να ναι. εντρέψω Όχι, τη... Δεν τη συζήτηση, είναι, γιατί ναι. προς το δεν υπάρχει καμία Όχι, αντιπαλότητα. Ε, ε, αλλά όπως είναι σήμερα δομημένη η διαδικασία, αντικειμενικά δημιουργεί bottlenecks. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ούτε και οι ασφαλιστικέ εταιρείε έχουν καμιά πρόθεση να κρατάνε τα λεφτά στα αποθεματικά του και να μα τα αποδίδουν, ε, ούτε και εμεί αντίστοιχα να δανειζόμαστε από τι τράπεζε για να έχουμε κεφάλαιο κίνηση. Πρέπει να βρούμε μια κοινό αποδεκτή λύση. Μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι μπορεί να είστε κάθε μέρα σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να βρίσκετε τα, τα σημεία που τέλο πάντων τριβεί που θα πρέπει να λιανθούν και τα κτλ. Και με το δικό σα το facilitation. Νομίζω... <laughs> <laughs> τη βοήθεια τη δικιά μα. Εδώ είμαστε. Αν μου επιτρέπετε, πρώτα απ' όλα. Και εγώ δεν θέλω να μπω σε κανένα blame game γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Ζούμε σε έναν κόσμο που ο πληθωρισμός είναι παντού. Ε, τα κόστη των υπηρεσιών, η βενζίνη, τα πάντα ανεβαίνουν. Δηλαδή ε, είναι μια πραγματικότητα. Μπορούμε ή να πούμε φταίσαι εσύ, «φταίσαι εσύ, φταίσαι εσύ, και δεν λύνουμε το πρόβλημα, ή να πούμε «ένα πρόβλημα κοινό που έχουμε και είμαστε σύμμαχοι και σε αυτό» και να πούμε πώς να το αντιμετωπίσουμε και νομίζω εκεί είναι η λύση και εκεί είναι το κλειδί. Να απαντήσω λίγο σε αυτό το, το θέμα και της ταχύτητας της πληρωμής. Νομίζω τα DRGs που λέγαμε, αυτό μπορεί να είναι μια λύση για να βάλει πολύ περισσότερο ε, αυτό το θέμα στο κέντρο και να καταφέρουμε και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες όπως έλεγα πριν. Αλλά γενικά ο πληθωρισμός δεν φταίει κάποιο ιδιαίτερα, φταίει το οικονομικό περιβάλλον, όλοι το πληρώνουμε, αλλά υπάρχει τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και, νομίζω, μπορούμε μαζί να βρούμε τη λύση. Κύριε Βελιώτη. Ε, θεωρώ πως για να φτιάξουμε αυτή, τα, τα καινούρια οικοσυστήματα, τα καινούρια μοντέλα και το μέλλον, υποχρεωτικά πρέπει και οι ασφαλιστικέ εταιρείε και τα νοσοκομεία και άλλοι πάροχοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο που λέγεται value-based care. Το value-based care είναι ένα μοντέλο πλέον που αναπτύσσεται ραγδαίως σε αναπτυγμένες χώρες αλλά προϋποθέτει στενή συνεργασία με αυτούς τους, 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 τους παίκτες αν θέλετε. Και αυτό τους φέρνει πιο κοντά και αντιμετωπίζουν το, το θέμα της προκλήσεις και βρίσκουν λύσεις βήμα-βήμα. Άρα θεωρώ πρέπει να ανοίξει η κουβέντα του Value-Based Care και στην Ελλάδα που προϋποθέτει πολύ στενότερη συνεργασία. Θέλει ένα κοινό όραμα όμως και να το δούμε μακροπρόθεσμα γιατί αν το δει κανείς βρα, βραχυπρόθεσμα αυτό είναι δύσκολο να το πετύχει. αλλά εκεί πιστεύουν το μέλλον και στην στη καρδιά είναι η συνεργασία. Μάλιστα. Να, να το κλείσουμε. Ναι. Ε... Κλείνοντα λοιπόν αυτή τη συζήτηση σιγά σιγά, θέλω να πιστεύω ότι δώσαμε την ευκαιρία να ακουστούν κάποια α, αρκετά ουσιαστικά α, θέματα πάνω στο κομμάτι τη υγεία. Ε, θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση. Ένα μήνυμα ο κάθε προσκεκλημένο μα. Μήνυμα αισιοδοξία. Ε, νομίζω ότι και στις κατηδίαν συζητήσει συζητήσεις που, που, έχουμε κάνει με τους, με τους κυρίους νομίζω ότι υπάρχει και η κοινή κατανόηση ε, αν ο καθένας μας ε, κατανοεί τα δικά του προβλήματα αλλά κατανοεί και τα προβλήματα του απέναντί του αποτελεί μια πολύ υγιή βάση για μια υγιή συζήτηση ε, και λύσεις ε, τις οποίες με δημιουργικότητα, τόλμη και όραμα όπως είπατε μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Σίγουρα το γεγονός ότι βρίσκεστε ακόμα και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δείχνει ότι υπάρχει διάθεση καταρχάς κύριε Γκωσή. Και εγώ μήνυμα αισιοδοξία νομίζω πως υπάρχει διάθεση για να χτίσουμε ένα βιώσιμο σύστημα που να βασίζεται στην ποιότητα. Και θέλουμε σαν ασφαλιστικές εταιρείε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό και να βοηθήσουμε όλα τα, τα, νοσοκομεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία για να χτίσουμε αυτό το ηχοσύστημα που οι Έλληνε χρειάζονται. Κύριε Βελιώτη. Οι Έλληνε το θέλουν. Ε, είναι η ζήτηση μεγάλη. Είναι στα χέρια μας να δώσουμε τη σωστή λύση και πρέπει σε αυτό να συνεργαστούμε. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την πρωτοβουλία που είχαμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, ακούστηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε τέτοια θέματα, γιατί είναι κάτι ζωντανό, κάτι που συνεχώς αλλάζει. Πρέπει να πούμε ότι η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά δίνει το εργαλείο στους Έλληνες να μπορούν να απολαμβάνουν αυτέ τι υπηρεσίε, και φυσικά το επίπεδο των νοσοκομείων, γενικότερα των ιδιωτικών στη χώρα, είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ υψηλό. Ευχαριστούμε όλου που μας παρακολουθήσατε και η συνέχεια στο επόμενο πάνελ.